Με κάλπες μόνο στο Αγρίνιο θα διεξαχθούν τελικά οι εκλογές στο Επιμελητήριο των Λοκαρνανίας την ερχόμενη Κυριακή 4 και τη Δευτέρα 5 Δεκεμβρίου. Το Διοικητικό Πρωτοδικείο Αγρινίου απέριψε τα ασφαλιστικά μέτρα και την προσφυγή της παράταξης του Σωτήρη Μούρκα. Παράλληλα, το Επιμελητήριο των Λοκαρνανίας ενημερώνει τις επιχειρήσεις και μέλη του ότι λόγω των επιμελητηριακών εκλογών, οι οποίες και θα διεξαχθούν, η υπηρεσία του Επιμελητηρίου δεν θα λειτουργήσει τη Δευτέρα 5 Δεκεμβρίου. Συνελήφθησαν στο Μεσολόγιο από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφαλείας Μεσολογίου δύο άνδρες ηλικίας 20 και 21 ετών αντίστοιχα, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για κατοχή και κυκλοφορία παραχαραγμένων νομισμάτων. Πιο συγκεκριμένα, οι αστυνομικοί του Τμήματος Ασφαλείας Μεσολογίου, αξιοποιώντας κατάλληλες πληροφορίες, εντόπισαν τους δύο αλλοδαπούς στο κέντρο της πόλης του Μεσολογίου να κατέχουν 25 συνολικά πλαστά χαρτονομίσματα των 20 ευρώ, τα οποία επιχειρούσαν να διαθέσουν στην αγορά. Την κατοχή των δραστών βρέθηκε επίσης ένα χρηματικό ποσό των 355 ευρώ, το οποίο και κατασχέθηκε ως προερχόμενο από την παράνομη δραστηριότητά τους. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Μεσολογίου. Προθεσμία για να απολογηθούν πήραν οι δύο άνδρες που κατηγορούνται ως αυτούργοι των διαρρήξεων και των κλοπών σε κοσμηματοπολία, σε Αγρίνιο και Θέρμο και μία απόπειρα διάρρηξης στην Πάργα. Σύμφωνα με το Αγρίνιο Press, οι δύο νεαροί Αλβανοί έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν, ενώ πλέον, σύμφωνα με πληροφορίες, έχει δέσει με αδειάσεις τα στοιχεία η εμπλοκή τους στις διαρρήξεις και κλοπές σε κοσμηματοπολία σε Αγρίνιο και Θέρμο τον περασμένο Αύγουστο και Νοέμβριο αντίστοιχα, με λίγα περίπου 50.000 ευρώ. Ακόμη δύο άνδρες κατηγορούνται για την απόπειρα διάρρηξης πριν τρεις ημέρες σε κοσμηματοπολείο στην Πάργα και τη διάρρηξη σπιτιού στην Παιανία, από τους ιδιοκτήτες του οποίου μάλιστα έκλεψαν και το αυτοκίνητο που βρέθηκε στην Πάλερο χθες. Μάλιστα, οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα Αγρινίου και πήραν παράταση για να απολογηθούν, ενώ εξετάζεται η εμπλοκή τους και σε άλλες αξιόπινες πράξεις. Παράλληλα, συνεχίζονται οι έρευνες για τους τρεις συνεργούς τους, με τους οποίους διέπραξαν τις ληστείες και οι οποίοι αναζητούνται. Ο Δήμος Ναυπακτίας δημιουργεί Τράπεζα Κοινωνικής Αλληλεγγύης για τη στήριξη άπορων οικογενειών και μοναχικών ατόμων που πλήττονται από την οικονομική κρίση και αντιμετωπίζουν έντονο πρόβλημα επιβίωσης. Όσοι επιθυμούν να προσφέρουν αγαθά ή να συνεισφέρουν στην παρασκευή γευμάτων μπορούν να επικοινωνούν με το τμήμα της πρόνοιας στο τηλέφωνο 2634-027-026. Δύο άγνωστοι επιτέθηκαν σε ταχυδρόμο στην Πάτρα σήμερα το πρωί. Το νέο περιστατικό σημειώθηκε γύρω στις 10 συγκεκριμένα σε βάρος ταχυδρομικού διανομέα πίσω από την ΑΒΕΚ στην Πάτρα. Οι δράστες, σύμφωνα με τον ΤΕΤΕ, ήταν δύο πιθανότατα αλλοδαποί και κατάφεραν να αρπάξουν από τον ταχυδρόμο το ποσό των 1.000 ευρώ. Στη συνέχεια διέφυγαν με μηχανάκι προς άγνωστη κατεύθυνση και αναζητούνται. Ναυάγησαν τα σχέδια ενός κατοίκου από το Γαλαξίδι, ο οποίος επιχείρησε να κλέψει ένα σκάφος από τη Μαρίνα της Ιταίας. Επιβάτης ενός άλλου σκάφους που τον είδε, τον παρέδωσε στην αστυνομία. Προανάκριση κατά την αυτόφορη διαδικασία διενεργείται από το Υπολειμεναρχείο Ιταίας, ενώ ενημερώθηκαν σχετικά και οι ιδιοκτήτες του σκάφους.